Γεια σας, είμαι Μαλβίνα Κουράκου, είμαι φυσικοθεραπεύτρια, για όσους δεν με ξέρετε, και μαζί θα κάνουμε κάποιες ασκήσεις κινητικότητας για όλο το σώμα. Πάμε να ξεκινήσουμε. Θα ξαπλώσουμε μπρούμητα, θα πάρουμε 4 αναπνοές, πιέζοντας την κοιλιά μας προς το έδαφος. Βάζουμε τα χέρια στο μέτωπο και ξεκινάμε. Πολύ ωραία. Στη συνέχεια θα γυρίσουμε ανάσκελα. Θα φέρουμε τα πόδια στις 90 μοίρες για να τα συγκρατήσουμε, τα χέρια μας θετωμένα. Φέρνουμε την κοιλιά μας σαν να κλείνουμε φερμουάρ και παίρνουμε αναπνοές. 4. Κατεβάζουμε τα πόδια, γυρνάμε στο πλάι. Παίρνουμε το χέρι μας να είναι άνετο κάτω από το κεφάλι μας. Αν μας ενοχλεί όμως, μαζεύουμε το χέρι εδώ ή του βάζουμε ένα μαξιλάρι και κρατάμε το χέρι εδώ. Φέρνουμε το γόνατο στους 90 μοίρες και το άλλο τεντωμένο. Προσέχουμε να είναι όλο μας το σώμα σε μια ευθεία. Πιάνουμε με το χέρι μας τα πλευρά μας και κάνουμε στροφή. 4. 3. 2. 1. Γυρνάμε στην άλλη πλευρά. Αγκαλιάζουμε τα πλευρά μας και κάνουμε 4 επαναλήψεις. 4. 3. 2. 1. Ξαπλώνουμε ανάσκελα. Φέρνουμε τα χέρια ψηλά και αυτό που θα κάνουμε είναι κίνηση του άνω κορμού μας χωρίς να συμμετέχει ο κάτω κορμός. Φέρνουμε το χέρι σε 90 μοίρες. Ερχόμαστε προς το πλάι όσο το δυνατόν πιο χαλαρά η λεκάνη και τα πόδια και φέρνουμε τον κορμό μπρούμητα. Επιστρέφουμε με τον ίδιο τρόπο. Το ίδιο κάνουμε και στην άλλη πλευρά. Θα επαναλάβουμε κάνοντας το ίδιο πράγμα για το κάτω μέρος του σώματός μας, φέρνοντας το γόνατο αυτή τη φορά σε 90 μοίρες, στρίβοντας και φέρνοντας προς τα κάτω και αφήνοντας να ακολουθήσει ο άνω κορμός. Το ίδιο πράγμα στην επιστροφή. Γυρίζουμε σε πρινή κατάκληση και θα δουλέψουμε λίγο την κινητικότητα στη μέση. Κάνουμε έκταση και τεντώνουμε το ένα χέρι, μαζεύουμε, κατεβάζουμε. Έκταση, τεντώνουμε το άλλο χέρι, μαζεύουμε, κατεβάζουμε. Το ίδιο, άλλη μία φορά για κάθε χέρι. Ερχόμαστε σε τετραποδική θέση. Βάζουμε το ένα χέρι στο αυτί ή αν κάποιος θέλει και πιο πίσω στον αυχένα και κάνουμε στροφή από τον καρπό μας και ο αγώνας κοιτάει προς το ταβάνι. 4 επαναλήψεις από την κάθε πλευρά. Εναλλακτικά, σε περίπτωση πόνου στη μέση, καθόμαστε στα πόδια μας,
φέρνουμε τον αγώνα στο έδαφος και κάνουμε την περιστροφή σε μικρότερο έβρος. Πάμε τώρα να κάνουμε μία άσκηση κινητικότητας για τον καρπό και τον ώμο. Στρίβουμε τον καρπό και φέρνουμε τον ώμο στο έδαφος. Και επιστρέφουμε. 4 επαναλήψεις. Στροφή, ώμο στο έδαφος, επιστρέφουμε. Συνεχίζουμε με κινητικότητα στο θώρακα και στον ώμο. Ένα λάξ, ένα χέρι, 4 επαναλήψεις. Κάνουμε λίγο διατάσεις για τον καρπό και τον αγώνα. Είμαστε μπρος πίσω 4 φορές. Αλλάζουμε θέση των χεριών, επαναλαμβάνουμε. Να νιώθετε τη διάταση μέχρι εκεί που πάει, χωρίς πόνο. Ανοίγω τα χέρια στο πλάι. Αν είναι εύκολο, φέρνω πιο κοντά τα χέρια μεταξύ τους και δίνω μεγαλύτερο φορτίο. Τώρα θα δουλέψουμε λίγο την κινητικότητα στα ισχύα. Πάμε προβολή του ενός ποδιού μπροστά. Φέρνουμε αρκετά μεγάλη απόσταση, μεγαλύτερη των 90 μοιρών τα δύο πόδια. Φέρνω τον αφαλό προς τα μέσα, σαν να κλείνω φερμουάρ. Φέρνω τα χέρια μου πάνω από το κεφάλι, τεντωμένα, σφίγγω την κοιλιά και έρχομαι προς τα μπροστά. Σκοπός είναι η διάταση του λαγανοψωίτη και η κινητικότητα πρόσθετα του ισχύου. 4 επαναλήψεις. Κάθε πλευρά. Το ίδιο θα κάνουμε για τους προσαγωγούς. Ανοίγω στο πλάι το ισχύο αυτή τη φορά και έρχομαι πλάγια. 4 επανάληψεις. Αλλάζω πόδι. Ωραία. Με προβολή του ενός ποδιού μπροστά, θα φέρω τα χέρια μου από τη μέσα πλευρά του ποδιού. Θα στρίψω από τη μία πλευρά και από την άλλη και θα επαναλάβω δύο φορές. Αλλάζω πόδι. Και θα επιστρέψω. Πάμε να δουλέψουμε ακόμα λίγο τη μέση και τα ισχύα μας. Η θέση που θα πάρουμε θα είναι αυτή. Αν κάποιος δεν μπορεί να κάτσει σε αυτή τη θέση, λόγω σφιχτών ισχύων, θα πάρει ένα βιβλίο ή ένα μαξιλάρι και θα το τοποθετήσει κάτω από τη λεκάνη. Θα στρίψουμε προς τη μία πλευρά, παίρνοντας αναπνοή. Στη συνέχεια, θα κάνουμε 4 στροφές 2, 3, 4. Για μεγαλύτερο βαθμό δυσκολία μπορούμε να περάσουμε το αντίθετο χέρι ανάμεσα στο άλλο μας χέρι και να κάνουμε 4 επαναλήψεις. 2, 3, 4.
Αλλάζουμε πόδι. Κάνουμε στροφή του κορμού και παίρνουμε αναπνοή βαθιά. Συνεχίζοντας, κάνουμε τις 4 επαναλήψεις. 1, 2, 3, 4. Και με το χέρι, 1, 2, 3, 4. Θα λυγίσουμε ελαφριά τα γόνατα, θα κατέβουμε προς τα κάτω, θα πιάσουμε τις μύτες των ποδιών και θα επιστρέψουμε. Θα το κάνουμε 4 φορές. 2, 3, 4. Θα κάνουμε το ίδιο, αλλά στη συνέχεια θα καθόμαστε. Ανοίγουμε λίγο περισσότερο τα πόδια. Καθόμαστε, σηκωνόμαστε, ανεβαίνουμε. Σκύβουμε, καθόμαστε, σηκωνόμαστε, ανεβαίνουμε. Θα συνεχίσουμε κάνοντας το ίδιο πράγμα, ανεβάζοντας ένα-ένα χέρι. Αντίθετο χέρι. Άλλη μία φορά. Δεξί, αριστερό. Αριστερό, δεξί. Θα δουλέψουμε λίγο κινητικότητα μου, ξεκινώντας με στροφές, 4 επαναλήψεις. Κινητικότητα ομοπλάτης, φέρνουμε πίσω τα χέρια και πάνω. 4 επαναλήψεις, κάνω στροφή. Θα δουλέψουμε λίγο τον αφιένα, γυρνάω τα χέρια να κοιτάνε προς τα έξω και κάνω πλάγια κάμψη. Δουλέψω λίγο το θώρακα, φέρω τα χέρια εδώ, τα δάχτυλά μου κοιτάνε μπροστά και κάνω πλάγια κάμψη χωρίς να κινούνται ούτε τα χέρια μου, ούτε η λεκάνη μου. Θα πλέξω τα χέρια μου και θα τραβήξω μπροστά το κορμό και πίσω. Τώρα ένα στικ και θα ανοίξω προς τα πάνω. Το πιάσω και μπροστά. Το φέρω πίσω από το κεφάλι μέχρι το ύψος στα νόμο. Αυτά ήταν για σήμερα. Αν σε οποιαδήποτε από τις ασκήσεις αισθάνεστε πόνο, παρακαλώ να την αποφύγετε. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου για οτιδήποτε χρειαστεί. Εύχομαι να σας δω σύντομα.